Είναι ναι, καλά, ναι, είστε ακόμα. Ωραία, μέχρι την Κυριακή. Είναι προϊβουλευτής, ναι, είναι προϊβουλευτής. Μέχρι να παραδέσω τον κύριο Φίλη. Σας έφαγα δύο μέρες από το Υπουργείο Λύκη, ζητώ συγγνώμη. Και στον κύριο Νίκο Φίλη. Μέχρι να σχηματιστεί κυβέρνηση, κύριε Παυλόπουλε. Πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση, να αναλάβει, να ορκιστεί. Το λέτε για να καθησυχάσουμε ότι στο Αιγαίο είμαστε ασφαλείς. Όχι, σας το λέω γιατί έτσι είναι. Και επειδή θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Για τις πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης και πώς μπορεί να σχηματιστεί αυτή η κυβέρνηση. Ωραία, είναι καλό που βάζετε και την ατζέντα. Καλησπέριζοντα τον κύριο Νίκο Φίλη, υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α Περιφέρεια της Αθήνας και συνάδελφό μας. Καλησπέρα, κύριε Φίλη. Τώρα. Εννοείται πώς θα σχηματιστεί μεταξύ. Μεταξύ ποιον. Αφού το βάλατε, κύριε Βαρδιώτη. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, αυτό εννοείται, αυτό θα μας πει. Όχι, εγώ θέλω να μάθω πώς θα μπορεί να σχηματιστεί τη δεύτερη κυβέρνηση με αυτά τα οποία δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Με άλλο αρχηγό. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο υπάρχει, κύριε Βλάχο, σαν ενδεχόμενο. Με άλλο αρχηγό. Δεν υπάρχει το ενδεχόμενο συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με ΣΥΡΙΖΑ. Άρα να ρωτήσω κάτι. Σε αυτό που επενδύεται, τι είναι. Να εκλεγεί μένω ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μην μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση ώστε να ξαναπάμε σε εκλογές. Όχι, δεν επενδύεται. Εμείς δεν επενδύουμε. Νομίζω ότι είστε η κατά της ακυβερνησίας. Σαφέστατα είμαστε κατά της ακυβερνησίας. Δεν είναι το πρόβλημα δικό μας. Τι εννοείτε. Θα σας πω. Όχι, θα είναι και δικό σας. Θα σας πω. Θα είναι και δικό σας. Θα είμαι πάρα πολύ σαφής. Γιατί αν λέτε αλήθεια ότι είναι ασφιχτικές υποθεσμίες και ότι οι δανειστές δεν παίζουν με τη χώρα, τότε στην περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στο σχηματισμό κυβέρνησης, θα είναι και δικό σας. Θα είναι πρόβλημα της χώρας καταρχάς. Άρα λοιπόν για και δικό σας. Είστε μέρος της χώρας. Για να ξεκινάμε και είμαστε και έχουμε ματώσει για τη χώρα. Ωραία. Θα σας πω όμως το εξής. Γιατί λέω, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχει τίνει τη χείρα προς μόνο μία κατεύθυνση. Προς τα κόμματα, προς το ΚΚΕ και προς την Ανταρσία, τα οποία δύο κόμματα, κύριε Παυλόπουλε, είναι τα κόμματα τα οποία λένε έξω από την Ευρώπη, έξω από την Ευρωζώνη. Και λένε και όχι. Λοιπόν, στη συνεργασία. Και λένε και όχι. Απαντούν αρνητικά. Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει από το ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό σας είπα, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο της ακυβερνησίας, διότι δεν έχω ακούσει από το ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον να σκέφτεται ή να διανοείται ότι μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση με τη στήριξη κομμάτων όπως το ΠΑΣΟΚ. Εθνικού σκοπού, ας πούμε, αυτό λέτε. Καταρχάς, για να ξέρουμε, για να βάλουμε ορισμένα πράγματα κάτω, αν έχω δύο λεπτά. Το πρώτο είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να σχηματιστεί παρά μόνο από το πρώτο κόμμα. Αν το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, κανένας άλλος δεν μπορεί να τη σχηματίσει. Και είμαι πολύ σαφής. Γιατί το πρώτο κόμμα παίρνει τον πόνους των 50 εδρών. Αν αθροίσουμε και τα δύο κόμματα των άκρων, αν θέλετε, το ΚΚΕ, το οποίο διαφωνεί στην οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πολιτική, και τη Χρυσή Αυγή, την οποία κανένας δεν θέλει να πάρει μαζί του, αν έχουν περίπου μαζέψουν 30 με 35 έδρες αθροιστικά, σίγουρα με τις δημοσκοπήσεις πάντοτε λέω, θα είναι αδύνατον ο σχηματισμός κυβέρνησης με βασικό άξονα το δεύτερο κόμμα και όλα τα υπόλοιπα κόμματα του κέντρου. Κύριε Φίλη, τι λέτε? Κυριακή κοντή γιορτή. Τι εννοείτε? Θέλω να πω είναι ότι μια εξίσωση υπαρκτή από ό,τι καταλαβαίνω. Θα ακούσετε. Ο κύριος Ριτσιώτης τον καλωσορίζω στο κλαμπ των προβληματιζόμενων πολιτικών. Πράγματι αυτά που λέει είναι η μύχη υπόθητους. Η μύχη υπόθητου κατεστημένου. Να μην υπάρχει αυτοδυναμία τη Δευτέρα για να δημιουργηθούν κατά τη γνώμη τους συνθήκες αστάθειας πολιτικής. Τα ακούει αυτά ο λαός και ορθώς τα λέει ο κύριος Βαρδιτσιώτης. Και πιστεύω ότι θα δώσει μια ισχυρή αυτοδυναμία, εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αν τη δώσει είναι απλή, γιατί είναι αστάθεια. Αν δεν τη δώσει, γιατί είναι αστάθεια. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα. Θα ακούσετε. Διότι οι προεκλογικές συνεργασίες, οι συνεργασίες κυβερνητικές για να είναι φερέγγιες, πρέπει να τίθεται προεκλογικά στη βάση ενός συμφωνημένου προγράμματος από διαφορετικά κόμματα και επί τη βάση αυτού του προγράμματος να ψηφίζεται από τον ελληνικό λαό. Διαφορετικά, όταν η συζήτηση περί συνεργασιών ανοίγει μία μέρα πριν τις εκλογές και πολύ περισσότερο την επομένη των εκλογών, είναι μια ιστορία που οδηγεί σε συναλλαγές και σε παρασκήνια τα οποία λειτουργούν για την ανατροπή της λαϊκής εντολής. Άρα, όποιος ήθελε κυβέρνηση συνεργασίες, θα έπρεπε πριν τις εκλογές να καταθέσει πρόταση, να καταθέσει πρόγραμμα και να κριθεί από το λαό αυτή η πρόταση.
Σήμερα όλα τα κόμματα, ακόμα και το ΠΑΣΟΚ που ήταν μέχρι χθες κυβέρνηση μαζί με τον κύριο Σαμαρά, λένε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Όχι, το λέει. Όχι, ο Βενιζέλος το λέει. Ο κύριος Βενιζέλος είπε. Μέχρι και ο κύριος Παπανδρέου το είπε. Ο κύριος Βενιζέλος, λέω, έλαβε αποστάσεις. Έλαβε αποστάσεις, να το ακούσετε χθες. Διότι βλέπει ότι η ιστορία της δορυφοροποίησης του στη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Σαμαρά του κοστίζει εκλογικά. Ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι με την μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Και επειδή και ο Νίκος είναι πολύ παλιός νέος και εξαιρετικά έμπειρος. Αυτά είναι προεκλογικά. Τη Δευτέρα. Είναι άλλο ένα αποτέλεσμα. Άλλο τοπίο. Προσωπικά πρέπει να έχω στην πλάτη μου καμιά εικοσαριά εκλογές. Η Δευτέρα είναι άλλη μέρα. Και από αυτού να μιλήσουμε. Κυριακή κοντή γιορτή βεβαίως. Ένα λεπτό. Πάντως, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Τώρα ο Βαλουτσιώτης σε ένα λιάκι της συζήτησης. Λέω λοιπόν το εξής. Συμφωνώ μαζί του. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Με συγχωρείτε πολύ. Έτσι όπως το απαντάτε, είναι σαν να αποκλείεται το ενδεχόμενο να μην υπάρχει αυτοδυναμία. Αυτό γίνεται. Όχι. Αποκλείει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνηση, αν δεν είναι αυτοδύναμο. Άρα, αυτό λοιπόν, το οποίο είπα από την αρχή. Εδώ υποστηρίζει αυτή την άποψη. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει βυθιστεί στην εσωστρέφειά τη. Ήδη σήμερα έχει βγει με ημαράκι κτλ. Έχουν τι ζητήσει. Ρίχνει πετσέτα λευκή ο κύριο Σαμαρά. Δεν ξέρω τι κάνει ο κύριο Σαμαρά. Δεν δίνει συνεντεύξει σε κύριο σε όλε τι μεριέ. Είστε αυτοδύναμοι. Με ποιους μπορείτε να κυβερνήσετε? Θα απαντήσουμε αμέσως. Ορίστε. Εμείς απευθύνουμε πρόταση, βεβαίως προς τα αριστερά, αλλά αυτό δεν είναι μόνο σήμαντο, σε όσους συμφωνούν με το ψηφισμένο πρόγραμμα από τον ελληνικό λαό. Σκόντα γίνεται? Όχι, δεν γίνεται σκόντα, ούτε παζάρια γίνονται. Είναι καθαρά τα πράγματα. Θα ζητήσουμε ψηφισμένο εντολή πρόγραμμα από τον ελληνικό λαό ή από το συνεδριό σας? Από τον ελληνικό λαό. Διότι με την ψήφο της κάλπης δεν είναι και κάλπη. Είναι πρώτο κόμμα. Θα είναι πρώτο κόμμα. 30%. 31%. 32%. 37% και άνω. Θυμηθείτε το αυτό που λέμε. Και εσείς θα μπορείτε να κάτσετε. Έχετε αρχίσει και επαναλαμβάνω. Το ρεύμα που δημιουργείται σήμερα καθόλου. Υπάρχει μια διαδικασία κοινωνικής και πολιτικής χειραφέτησης. Πολίτες οι οποίοι μέχρι τώρα ήταν απέναντι στην αριστερά. Θα είσαστε πάντως απέναντι από την αριστερά. Λαϊκή μειοψηφία. Αναζητούν την αριστερά τη σωτηρία των κοινωνικών του συμφερόντων. Να μείνουμε στη διαδικασία που είχατε αρχίσει να περιγράφετε. Έτσι λοιπόν. Γίνεται κυβέρνηση. Μάλιστα. Και έχετε ένα πρόγραμμα το οποίο έχετε παρουσιάσει στον ελληνικό λαό. Πήρατε την ψήφο τη Κυριακή το βράδυ. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι αυτό είναι εγκεκριμένο από τον ελληνικό λαό? Βεβαίως. Και άρα ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσετε? Από τη μειοψηφία, κύριε Βλάχο, εάν δεν είστε αποδύναμοι. Από τη μειοψηφία. Δεν είναι από το 51%. Μα δεν προσθήκατε όλοι το 51%. Μιλάμε όλοι μαζί τώρα, συγγνώμη, παρακαλώ. Μιλάμε όλοι μαζί και δεν μας ακούτε. Πείτε το, κύριε Φίλη, δώστε την απάντηση. Εάν μεν έχουμε 151 έδρες, το θέμα έχει λήξει και δεν συζητάμε θέμα αυτοδυναμίας ημί. Τελείωσε. Και αυτό επιδιώκουμε, είναι η πιο καθαρή λύση. Αυτοδυναμία ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει και αυτοδυναμία μιας λαϊκής προοπτικής. Δεύτερον, εάν δεν έχουμε 151, όπως διακαώς υποστηρίζει ο ηττημένος αυτή τη στιγμή, υπάρχει σενάριο, κύριε. Δεν υπάρχει. Δεν είναι ενδεχόμενο δηλαδή. Είναι ένα ενδεχόμενο. Παρακαλώ. Υπάρχει η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Διότι αν έχει 145-147, όταν είσαι κοντά στην τυπική αυτοδυναμία, ζητά τον πρόεδρο τη Δημοκρατία όχι απλώς να σου δώσει διερευνητική εντολή, όχι, εντολή, αλλά εντολή σχηματισμού κυβέρνηση. Πα στη Βουλή, έχει το πρόγραμμά σου και εκεί όσοι πιστοί προσέλθετε. Είναι αυτά τα πράγματα. Και άρα θα κυβερνήσετε με ψήφο ανοχή. Θα κυβερνήσουμε χωρίς παζάρι, με απευθεία. Με ψήφο ανοχή. Βέβαια. Άρα θα ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, κάνε την ερώτηση. Γιατί έχω να ρωτήσω τον κύριο Βαλουτσιώτη ότι μετά κάτι. Φίλε Νίκο, η ερώτηση είναι επίση η εξή. Ας πούμε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό. Η επιλογή άμεσων εκλογών, θυμίζω 12, είχαμε Μάιο-Ιούνιο. Δεν είναι αυτή η επιλογή μας. Ναι, αλλά ένα λεπτάκι. Εάν δεν είναι η επιλογή και το αποτέλεσμα δεν είναι επιθυμητό, αυτό το πλαίσιο που μας είπατε και που ακούγεται μια χαρά και πεντακάθαρο, αυτό το πλαίσιο όμως δεν μπορεί να ισχύει. Εάν πει κάποιος, έχω 140, δεν μπορώ να κάνω κυβέρνηση. Αλλά δεν θέλω, δεν θέλω να πάω σε εκλογές. Βεβαίως, γι' αυτό λέγεται ότι οι Δευτέρες είναι πάντα εκλογές. Να πάμε τώρα στη συζήτηση. Δεν θέλουμε δεύτερες εκλογές. Είναι λάθος. Δεν θέλουμε δεύτερες εκλογές. Έχεις τελειώσει με την κυβέρνηση. Αν τις επιδιώξουν, είναι δικό τους θέμα, είναι δικό μας. Έχεις τελειώσει με τις πολιτικές κυβέρνησης. Γιατί θέλω να πάμε στη συζήτηση και στον κύριο Βαλουτσιώτη, που είναι δεύτερο κόμμα. Και να μας πει εάν τελικά η ιστορία αυτή με τον φόβο, με τον εκφοβισμό, ο κύριος Βενιζέλος σας κατηγόρησε για άγαρμο εκφοβισμό της κοινωνίας, είπε σήμερα
ότι δεν χρειάζεται, αφού η Νέα Δημοκρατία είναι ο χαμένος των εκλογών, η ουσιαστική ψήφος απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο ΠΑΣΟΚ και έβαλε και θέμα δημοσιοποίησης ο Γιώργος Βλάχος. Έτσι, και ουσιαστικά έβαλε θέμα αποσυσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και είπε ότι οι δημοσιοποίησεις, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τις δημοσιοποίησεις. Υπονοώντας ότι το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ είναι μεγαλύτερο, εγώ το εξέλαβα ότι εννοεί ότι είναι μικρότερο, αλλά δεσπότα αυτό το επίπεδο είναι μεγαλύτερο. Τώρα, το ερώτημα σας άρχισε, κύριε Βαβιζιώτη, επειδή ο κύριος Φίλης προφανώς, αν δεν είναι αυτοδύναμη, θα έχουν τη δική τους εξίσωση να λύσουν, δύσκολη εξίσωση από ό,τι φαίνεται. Να ρωτήσω εσάς για αυτό την επιχειρηματολογία, για το φόβο, για τις καταθέσεις, για τις τράπεζες, όπου σταθεί και όπου βρεθεί ο πολίτης. Η μεσαία τάξη. Τρέμει. Ακούει ότι θα τη φύγουν οι καταθέσεις της, θα κλείσει η τράπεζα, θα κατασταθούν. Και θύμισε ότι ένα μήνα πριν να βγει αξεστόρ ήταν, έτσι, στην απογείωση. Και πριν από ένα μήνα μιλούσα για αξεστόρ. Και τη ζώνη, ας πούμε. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω κάτι, κύριε Παυλόπουλο, γιατί προτρέχετε και δεν απαντήσαμε το προηγούμενο θέμα. Καταρχάς, βγάζουμε σήμερα, κάνουμε κριτική αποτελεσμάτων εκλογών. Και νομίζω ότι αυτό είναι αλαζονικό μέχρι μα εκεί που δεν πάει. Όχι, εσείς το ρωτήσατε. Όχι, ένα λεπτό. Εσείς. Γιατί κύριε Βαρβιτζή, είναι αλαζονικό. Δηλαδή μας φελάνετε. Και φάγαμε την τρίπλα. Μα θα μας φελάνετε απόψε. Δύο μέρες πριν τις εκλογές. Αλαζονικό να βγάζουμε αποτελέσματα εκλογών. Διότι ακόμα και αυτό που έθεσα εγώ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως επιβεβαίωσε ο κύριος Φίλης, αδυνατεί να κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση συμμαχική. Μάλιστα. Αποδυναμώνει πάρα πολύ την επιχειρηματολογία κομμάτων που σήμερα πολιτεύονται, μεταξύ των οποίων και το ΠΑΣΟΚ. Και λέει ότι όχι, μην πάτε ψήφος, η ψήφος η φιλοευρωπαϊκή ή η ψήφος σταθερότητας, να μην πάει προς τη Νέα Δημοκρατία. Να έρθει σε μένα, γιατί εγώ θα είμαι το αντίβαρο μέσα σε μια συμμαχική κυβέρνηση, σε μια κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτό λέει ο κύριος Καμένος, ο οποίος πολιτεύεται με αυτή την ατζέντα, ότι εγώ θα είμαι το δεξί αντίβαρο στον Τσίπρα. Αυτό το λέει το ποτάμι που λέει ότι εγώ θα συνεργαστώ με ρεαλιστικές λύσεις με όλους. Αυτό λέει σήμερα το ΠΑΣΟ. Μεσαίες λύσεις δεν υπάρχουν. Μέσες λύσεις δεν υπάρχουν. Ή θα πάμε από εδώ με τη λιτότητα, την ενεργεία και το μνημόνιο, ή θα πάμε με μια προοπτική δημοκρατικής αναγέννησης, εργασίας, προόδου και κυρίως ρύθμισης του χρέους. Κύριε Φίλη, άκουγα όλο αυτό το διάστημα. Παρότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ συγκροτούσαν κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άκουγα από τους βουλευτές σας, δεν ήσασταν στη Βουλή, σε κάθε ψηφοφορία ότι αποτελούμε λαϊκή μειοψηφία. Και εσείς λέτε ότι θα εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα αν το πάρουμε την πλειοψηφία των εδρών, έστω και με 37%. Κοινωνική πλειοψηφία. Δεύτερο, μας λέτε ότι θα σχηματίσουμε κυβέρνηση ακόμα και αν δεν έχουμε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και ωραία. Θα σας δώσει εντολή σχηματισμού. Πείτε μου σε ένα κρίσιμο νομοσχέδιο θα μπορέσετε να περάσετε την άποψη της κυβέρνησής σας. Σωστά. Και αν αυτή η κυβέρνηση δεν θα είναι μια πάρα πολύ εύθραστη, πολύ εύθραστη κυβέρνηση. Χωρίς αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς δεδηλωμένη στο κοινοβούλιο. Εσείς με ποιους θα κυβερνήσετε, κύριε Βαβιτσιώτη, αν έρθει σε εσάς η εντολή. Άμα έρθει σε εμάς. Με το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι εκφοβίζεται την κοινωνία. Κύριε, και το κύριε ποτάμι. Κύριε Παυλόπουλε, βεβαίως και με το ΠΑΣΟΚ και με το ποτάμι και με όσα κόμματα πιστεύουν ότι μπορούν να συμπράξουν σε μία πορεία σταθερότητας και μεταρρυθμίσεων. Και να σας πω κάτι, συγκυβερνήσαμε με το ΠΑΣΟΚ. Δύσκολη συγκυβέρνηση. Δεν ήταν εύκολη συγκυβέρνηση. Με τη Δημάρχη, και ιστορικά αντίπαλοι. Η Δημάρχη, με συγχωρείτε, αλλά ο τρόπος που διαχειρίστηκε και την παρουσία της και μετά την έξοδό της από την κυβέρνηση και σήμερα. Στη συνέχεια, χωρίς νομίζω ότι σήμερα. Αυτοκτόνησε πολιτικά. Είχατε ένα ΠΑΣΟΚ 14% και πάτε για 3,5% το ΠΑΣΟΚ τώρα. Στις δύσκολες στιγμές. Και εσείς είχατε 28-30 και πάτε για παρακάτω. Κύριε Φίλη, σας παρακαλώ, ξέρετε, αν θέλετε να κάνουμε μια κουβέντα, δεν θα μπορεί να μιλάει ο ένας πάνω στον άλλο. Για να ολοκληρώνετε όμως. Όχι, γιατί με ρώτησε κάτι ο κ. Παυλόπουλος και εσύ απαντάτε εσείς για λογαριασμό μου. Δεν το έχω δει, δεν το έχω ξανακαταλάβει αυτό. Με συγχωρείτε. Εδώ συζητάμε επί συγκεκριμένων δημοσκοπήσεων. 8 κόμματα στη Βουλή σημαίνει ότι θα πρέπει να φτιάσετε σε πάρα πολύ ψηλό ποσοστό για αυτοδυναμία, το οποίο είναι πολύ μακριά από το ποσοστό που σήμερα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Για να ξέρουμε τι λέμε. Ή θα μιλάμε για βάση των δημοσκοπήσεων, ή ας μιλάμε σε υδατό κόσμο. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι η επόμενη μέρα είναι μια μέρα πολιτικής σταθερότητας με πρωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ.
Με αστάθειας. Την αλήθεια είπατε. Γλώσσα λανθάνουσα. Είπατε την αλήθεια. Εντάξει. Αστάθειας. Αστάθειας γιατί δεν εγγυάται πρώτα απ' όλα κανένα πλαίσιο συνεργασίας με άλλα κόμματα τα οποία σήμερα πολιτεύονται με αυτό το σκοπό. Και το δεύτερο, γιατί σε περίπτωση που δεν κατακτήσει αυτοδυναμία ή θα κατακτήσει μια πολύ ίσχνη και έχουμε ζήσει, έζησα την κυβέρνηση Καραμαλή 2007-2009, πόσο δύσκολα μπορούσε να περάσει ένα μέτρο στη Βουλή και να πάρετε 152 βουλευτές και να έχετε τον κύριο Λαβαζάνη και την κυρία Ριχιαγίλη Μακρύ να είναι οι δύο κρίσιμοι ψήφοι στην Κολοτούμπα την οποία ενδεχομένως θα κάνετε. Αυτό σας το λέω ως προς τις ισορροπίες που θα γεννήσει η κάλπη. Ας περιμένουμε μέχρι την Κυριακή. Για να τις δούμε τις ισορροπίες αυτές και τις εξισώσεις. Εσείς μου λέτε στη μεσαία τάξη που απευθύνεστε σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο με το δίλημα της καταστροφής, το ίδιο δίλημα του 12 δηλαδή. Τι λέτε για την επομένη των εκλογών. Στη μεσαία τάξη, εγώ να θυμίσω και τη δήλωση που είχατε κάνει για τον έμφυα σας. Που είχατε πει, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι αν τη μεταφέρω μοταμό. Άμα δεν έχεις να πληρώσεις, δώσ' στο σπίτι. Ναι, δεν τη μεταφέρετε μοταβό, γιατί έχει δουλέψει η μοντασγέρα. Γιατί εγώ είχα καλά, πει. Καλά, τώρα όχι σε μένα αυτά. Όχι σε εσάς. Όχι σε εσάς. Στην αναπαραγωγή. Εγώ το ζουμί της ιστορίας. Το ζουμί της ιστορίας είχα πει ότι εγώ δεν πιστεύω στην υπερφορολόγηση των ακινήτων. Πιστεύω ότι σε ένα φόρο και σας είχα πει ξεκάθαρα ότι για μένα ο πιο δικαίος φόρος ήταν το ΕΤΑΚ, που ήταν ένα της χιλίης, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει και 3 και 4 της χιλίης, αλλά όχι στα καταχρηστικά. Τα οποία ήταν αυτοτελή. Θεωρώ. Αυτό θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Θα φέρει φόρο μεγάλη ακίνητη περιουσία χωρί να μα πει ποιο θα είναι ο συντελεστή. Όχι, ένα λεπτό. Ποιο θα είναι ο συντελεστή. Σήμερα υπάρχει ο συμπληρωματικό φόρο που έχει συντελεστεί 1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ το φόρο μεγάλη ακίνητη περιουσία. Το οποίο δεν μα έχει πει ποιο είναι το όριό του. Και αν καθίσουμε να τα αναλύσουμε, εγώ πολύ φοβάμαι ότι το όριο θα είναι 100.000 ευρώ. Εσείς μιλήστε μας. Πάμε στο δικό σας πάντως. Μιλήστε μας για αυτά που φέρατε εσείς. Λοιπόν, εγώ ξέρω πολύ καλά τι φέραμε, κύριε Παυλόπουλε. Και ξέρω πολύ καλά και το ξέρουν και οι πολίτες και ξέρουμε και πολιτικά πόσο μας έχει στοιχήσει αυτή η υπόθεση. Και σήμερα, αν θέλετε, πληρώνουμε. Γιατί το κάνατε πληρώνουμε, όμως. Δεν βλέπετε τον τοίχο απέναντι. Λοιπόν, κύριε Βλαχό. Θα σας πω κάτι. Γιατί όλοι αυτό ρωτάνε. Είναι δυνατόν να λένε τώρα ότι πήραμε ένα μέτρο που μας κατέστρεψε, αλλά το πήρατε και κατέστρεψε όλους τους άλλους πολίτες. Λοιπόν, γιατί το πήρατε. Κύριε Βλάχο, να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε. Το ίδιο λέει και ο Παπανδρέου. Για το μνημόνιο. Ότι η Ελλάδα ήταν χρεοκοπημένη και αν δεν έπαιρνα το μνημόνιο θα είχε χρεοκοπήσει. Η Ελλάδα χρεοκόπησε. Και το μόνο που δεν έκανε ήταν δεν έσκασε σαν μπαλόνι. Λοιπόν, αυτό συνέβη. Και σαφέστατα σε όλη αυτή τη διαδικασία μπήκαν και πολλοί φόροι, τους οποίους οι οποίοι τους βγάλανε λοιπόν, σε πολύ μεγάλη μέγεθη την κοινωνία. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να μειωθούν οι φόροι, για να επιστρέψουν οι συντάξεις, για να αυξηθούν τα εισοδήματα, είναι ένας, κύριε Παυλόπουλε. Είναι να πάμε σε ρυθμούς ανάπτυξης. Μάλιστα. Και ρυθμούς ανάπτυξης, γιατί αυτό είναι που λέω εγώ στους ψηφοφόρους. Μα ανάπτυξη δεν θα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παυλόπουλε. Εγώ έχω πολύ, αμφιβάλλω πάρα πολύ ότι μπορεί να φέρει ανάπτυξη με τη λογική που έχει απέναντι στην επιχειρηματική δράση. Δεν λέω εγώ, Χουδαλάκη. Δεν σου απάντησε για όμορφη στον κύριο Φίλη. Παρακαλώ. Και μιλάω για το θέμα που κατά την εκτίμησή μου. Κρατήστε την, πετάξτε την. Συμφωνεί νομίζω ο Γιώργος, το έχει πει πολλές φορές ο Βλάχος. Ο ένφια ήταν το τελειωτικό χτύπημα στην όποια πολιτική δράση. Λαθάρα κατά τον ίδιο Σαμαρά. Λαθάρα κατά τον Σαμαρά. Και φτάνουμε τώρα να συζητάμε τρεις μέρες πριν τις εκλογές και να λέμε μισόλογα. Εμείς λέμε ότι με τον έμφυα θα το μειώσουμε 7%. Ωραία. Ορίστε, κύριε Φίλη. Λοιπόν, αυτό μπορούμε. Αυτό μπορούμε. Τέσσερα σημεία. Αυτό και έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν μας έχει πει όμως πόσο είναι η ακίνητη περιουσία, η μεγάλη ακίνητη περιουσία και τι συντελεστή θα έχει. Σαφές. Αυτό δεν το προχωράμε τώρα. Για το θέμα που συζητάμε. Σας ρωτάει κάτι συγκεκριμένο, κύριε Φίλη. Κατάργηση, ο συντελεστής λοιπόν έχει να κάνει με τη μείωση των αντικειμενικών αξιών. Θα μειωθούν και θα καθοριστεί. Ποιος θα είναι ο συντελεστής. Και θα είναι, σας απαντώ, το όριο θέλετε να πείτε. Κατάργηση του έμφυα. Επαναλαμβάνω. Κατάργηση του έμφυα. Δεν υπάρχει περίπτωση η πρώτη κατοικία να έχει έμφυα μέχρι ένα ορισμό αριθμό. Μια αξία δεν είναι μετά. Οι βίλες τώρα. Ποια? Τα διάρια, τα τριάρια, τα τεσσάρια δεν θα έχουν. Τι να κάνουν. Πού? Στο Κολωνάκι, όχι, εδώ στο Παγκράτη, στην Γλυφάδα, στην Πέφτη, στην Κόβριση, στο Μαρούσι. Οι βιλάρες με τις βιλάρες. Στο Νέο Φάλιρο, στο Παλαιό Φάλιρο. Θα πλουδιάσουμε τι θα κάνουμε. Μιλάμε για μεγάλη ακίνητη περιουσία. Αλλά για να την προσδιορίσουμε. Επαναλαμβάνω, θέλει μείωση
αντικειμενικών αξιών. Αλλιώς δεν υπάρχει συζήτηση. Ποιο είναι το όριο τώρα. Εγώ πάμε, να σας ρωτήσω, ποιο δεν κάνω αριθμολογία τώρα, δεν είμαι ανεύθυνος. Δεν κάνω αριθμολογία. Πάω στην ουσία. Λοιπόν, εδώ, αύριο, κύριε γιατί θα αντικαταστήσουμε ένα ακούσει ο κόσμος τώρα, επαναλαμβάνω. Μου λέτε ότι μου θα πρέπει να αντικαταστήσω στους 10 πολίτες δεν θα πληρώσουν αυτό το φόρο. 8 στους 10. Οι άλλοι πόσο θα πληρώσουν. Δεν θα πληρώσουν φόρο, λέμε. Οι άλλοι πόσο θα πληρώσουν. Η πρώτη κατοικία δεν έχει φόρο. Τι θα έχει. Εκτός αν είναι βιλάρα. 5, 7, 10%. 10% θα πληρώνει αυτό με τη βιλάρα. Πόσο θα πληρώνει. Δεν θα είναι παραπάνω από 0,6%. Τώρα το έχετε μελετήσει αυτό που λέτε, πόσα έσοδα θα φέρει. Θα επαναφέρουμε τη μεταβίβαση ακινήτων. Τα έχουμε πει, μη συζητάμε. Θα φέρετε φόρο πάλι τη μεταβίβαση ακινήτων. Αυτό είναι δίκαιο να υπάρχει. Θα το φέρετε τον φόρο μεταβίβαση ακινήτων. Και από εκεί θα πάρουμε έσοδα. Θα φέρετε και φόρο πάλι στα ενίκια. Ένα σπίτι έχει να πληρώσει. Θα φέρετε και πάλι φόρο στα ενίκια. Όχι χαράτσι κάθε χρόνο. Φόρο στα ενίκια θα ξαναφέρετε που το καταργήσαμε και το μειώσαμε. Πάμε τώρα στην ουσία. Πρώτον. Γιατί δεν απαντάτε. Πρώτον. Όταν μιλάμε για κυβερνητικές συνεργασίες, πρέπει να παρουσιάζονται προεκλογικά στον κόσμο και να επιλέγονται από το λαό. Οι μετεκλογικές ευνηδιαστικές συνεργασίες, τα παζάρια, επιδεινώνουν το πρόβλημα της πολιτικής ειδικής. Αναδεικνύουν μια ανηθικότητα και αγκυροσκοπισμό. Πριν, υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας. Παρουσιάζει κανείς, κανένας. 8 κόμματα θα μπουν στη Βουλή και τα 8 δεν συνομιλούν μεταξύ τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα ο κόσμος το επιλέγει, συζητάει και ξέρει τι θα γίνει την επόμενη των εκλογών. Δεύτερον. Και σημαντικό. Υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα σε κόμματα του μνημονίου και σε κόμματα που δεν είναι του μνημονίου. Όχι, δεν υπάρχει. Καθαρά πράγματα. Δεν υπάρχει. Αυτό να είμαστε εδώ σε ανοχή. Η ανοχή δεν είναι συνεργασία. Είναι άλλο πράγμα. Είναι και οι ψηφοφόροι του Ταμείου, αυτά που λέει ο κ. Σφύλης. Το τι ψηφίζει ο καθένας στη Βουλή χωρίς δέσμευση του προγράμματος του κυβερνητικού, το οποίο είναι από το λαό ψηφισμένο, χωρίς παζάρια εννοώ, είναι άλλη κουβέντα. Αλλά όμως εμείς δεν μπαίνουμε σε συζήτηση συνεργασίας. Καθαρά πράγματα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα έχει προσωπικότητες ευρύτερες. Ναι, θα έχει. Στο πρόγραμμά σας, ναι, κύριε, θα έχει. Φίλοι. Ψηφίζει όποιος θέλει. Σε αυτό να μείνουμε λίγο. Τρίτον. Να μείνουμε λίγο. Θα λέω, θα πω τώρα. Όχι, να μείνετε σε αυτό, σας λέω το εξής. Αν δέχτηκα 200 μηνύματα το πρωί στο ραδιοφωνό, τα 50 πρέπει να αφορούσαν την πιθανή σύνθεση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μια λογική που λέει αυτή την αμφισημία που εμφανίζεται, την κακοφωνία με τις διαφορετικές δηλώσεις. Θα το έχετε ακούσει 100 φορές. Βεβαίως. Και λέει, αυτοί θα φτιάξουν κυβέρνηση. Αυτή είναι η κυβέρνηση έχει πολιτική κατεύθυνση, η οποία εκφράζεται βάσει του συντάγματος από τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Τσίπρα δηλαδή, και από το Υπουργικό Συμβούλιο. Και από την Γενική Ομάδα βεβαίως. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Δεν κάνουμε συνέδριο. Οι παίκτες είναι από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι φανέλα Κουμουνδούρου. Θα είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ευρύ πράγμα. Δεν είναι πια το 5%, δεν είναι το 7%, είναι το 40%, είναι το 35%, δεν ξέρω πώς θα είναι. Εκεί υπάρχουν προσωπικότητες. Δεν είναι ο Φίλης που θα γίνει υπουργός, υπάρχουν και άλλοι. Είναι άλλοι που θα γίνουν υπουργοί. Και είμαι σαφής αυτό που λέω. Προσωπικότητες που λένε κάτι στην κοινωνία. Και έξω από το χώρο και του ΣΥΡΙΖΑ και τις επιρροές του. Όχι, όχι. Προσωπικότητες που δεσμεύονται για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν ρωτάω αυτό. Πάμε να αλλάξουμε τη συζήτηση, παρακαλώ. Θέλω να απαντήσω. Είπε κάτι σοβαρό, και να ρωτήσω ότι θα απαντήσω. Πριν φτιάξουμε το Υπουργικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ, πάμε να απαντήσει ο κύριος Βαρνιτσιώτης. Δεν απαντήσατε. Ένα λεπτό. Όπως έφαγε ξύλο ο Βαρβιτσιώτης για τη μεσαία τάξη και τους φόρους και τη φτωχοποίηση της κοινωνίας, έτσι κύριε Νίκο μου, κύριε Φίλη, πρέπει να απαντήσετε. Πόσος θα είναι ο συντελεστής, ποιοι θα πάρουν την οικονομική ενίσχυση, λέτε ότι έχετε 8 νομοσχέδια έτοιμα για την διαχείριση ή την ανακούφιση ανθρωπιστικής κρίσης. Μάλιστα. Λέω το εξής. Ποιοι θα πάρουν την 13η σύνταξη, ποιοι θα πάρουν την οικονομική ενίσχυση, πότε θα περάσει το 750 βασικός μισθός. Αμέσως. Και το ένα, μην το κοβεστένε. Λοιπόν, 751. Πρώτον, λοιπόν, είναι άμεσα μέτρα. Δεν συνδυάζονται με το μείζον θέμα που είναι η διαπραγμάτευση για το χρέος. Αυτή ξεκινάει και εκ παραλλήλου περνάνε τα μέτρα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Στο πρώτο διάστημα, τους πρώτους μήνες. 1, 2, 3 μήνες. Τέλειωσε. Θα γίνουν αυτά. Και τα ζητήματα που αφορούν το 751 σαν βάση που θα επανέλθουν και διαπραγματεύσει στον ιδιωτικό τομέα, η κατώτατος μισθός. Μόνο κατάργηση όλων των μνημονιακών. Όχι, δεν είναι ένα. Ξυλώνουμε έναν νέο του νόμου. Του ξυλώνουμε είναι, ένα, και γρήγορα του ξυλώνουμε. Δεν είναι άρθρο. Δεύτερον, επαναφέρουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία το ξέρει ο κύριος για τις λογικές διαπραγματεύσεις. Μου έλεγε κάτι τρίτον, διαφορετικό. Η 13η, μόνο ένα νόμο καταργούμε όλου του νόμου. Αυτό μου λέει ο κύριος Λαφαζάνης σε άλλη εκπομπή. Όχι φτύνια, κύριε. Να προχωρήσουμε. Όχι, δεν κάνω φτύνια. Το πρώτο διάστημα θα υπάρξουν ριζικές τομές
που θα ξυλώσουμε μνημονιακούς νόμους. Το κατεστημένο του μνημονίου θα ξυλωθεί. Δεν θα υπάρξει. Τέλειωσε. Καθαρά πράγματα. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν θα προχωρήσει ή όχι η διαπραγμάτευση. Είναι άλλο πράγμα. Η διαπραγμάτευση είναι για να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη. Ποιο είναι το κατεστημένο του μνημονίου? Σας είπα ποιο είναι. Τέσσερα πράγματα αμέσως. Ποιο? Τα μέτρα ανθρωπιστικής κρίσης. Τα ζητήματα που αφορούν την καλότητα σύνταξη. Και την αύξηση και την 13η καλότητα σύνταξη. Τα ζητήματα που αφορούν 1,5 εκατομμύριο χαμηλών συνταξιούχους. Το θέμα του κατώτου μισού στον ιδιωτικό τομέα. 751. Τα θέματα που αφορούν. Άρα να ξέρουν δηλαδή. Τα θέματα που ξέρουν οι μικροεμποροί που όλοι, έχουν όλοι τα ξέρουν αυτά. Και ξέρουν τα λεφτά που θα πάρει ο χαμηλό εργαζόμενο. Τα 751 θα ξαναπάνε στο μαγαζί για να αγοράσουν πράγματα. Θα κινηθεί η οικονομία. Δεν θα παραγγείλουν μασουλάκια στι τράπεζε. Αλλά το τελευταίο. Τα ίδια έλεγε η κυρία Κατσέλη. Εντάξει, το 2009. Πάμε τώρα. Η κυρία Κατσέλη τα έλεγε το 2009. Καλά. Ότι με 30 λεπτά αύξηση την ημέρα θα κινηθεί η οικονομία και θα αναθερμανθεί. Εσείς τώρα μείωση φορολογικών συντελεστών υπόσχεστε. Λελογισμένες όπως λέτε αυξήσεις στις συντάξεις. Στους ψηλούς. Υπόσχεστε. Εμείς δεν θέλω να φορολογήσω χαμηλού εμφυσκό μας. Υπόσχεστε. Εμείς πρώτα τα μειώσατε και μετά λέτε τώρα θα τα αυξήσουμε. Έχουμε μειώσει. Όχι, όχι, μην έχουμε μην μειώσει μέσα στο 14. Μην τον αδικείτε. Μέσα στο 14. Φέρνουν 26% φορολογία το πρώτο ευρώ. Και μας βγάλατε την ψυχή ανάποδα. Για τις 100 δόσεις θα βγάλατε την ψυχή ανάποδα της κοινωνίας. Τι σφαίραμε. Αυτοακυρωθήκατε δύο φορές τη Βουλή. Με ραβασάκια της Τρόικας. Τι σφαίραμε. Ήταν καλή στιγμή για εσάς. Τις φέραμε και ισχύουν. Και όχι, δεν ισχύουν. Διότι τα αναγκαστικά μέτρα παραμένουν. Το ξεχάσατε. Λοιπόν, κατάσχεση παραμένει. Τι διευκόλυνση είναι αυτή όταν παραμένει η κατάσχεση? Κύριε Παυλόπουλε, δεν μπορώ να απαντάω. Μειώσαμε τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση. Μειώσαμε τον φόρο τον οποίο είχαμε από τα ενίκια. Και στα καύσιμα λέτε. Στα καύσιμα είπατε. Στα καύσιμα. Αυτό που όταν σας φωνάζαμε ότι πεθαίνουν άνθρωποι από τα μαγκάλια, λέγατε ότι παίζουμε το παιχνίδι των λαθρεμπόρων. Και μειώσαμε σημαντικά τη φορολογία των επιχειρήσεων. Και τα θυμάστε αυτά. Τα θυμάστε αυτά. Τα θυμάμαι και τα θυμάστε ότι πέθαναν άνθρωποι από τα μαγκάλια. Σας φώναζε η κοινωνία. Μειώστε μου. Και εσείς λέγατε όχι. Όχι, όποιος δεν μειώστε είναι λαθρεμπόρος. Όλοι τα θυμούνται και όλοι τα έχουν βιώσει. Και μπορούμε να δίνουμε χρήματα και να μειώνουμε φόρους όχι από δανεικά, από πλεονάσματα. Διότι εμείς μειώσαμε το κόστος λειτουργίας του κράτους. Wall Street Journal σήμερα για την Ελλάδα έχει τα 12 σημεία που πονάνε. Επειδή μιλάτε για τους φόρους, επικαλούμε τη βίβλο του καπιταλισμού. Έχουμε 30 δεύτερα για να αφήσουμε. 7 φορές περισσότερους φόρους πληρώνουν οι μισθωτικοί συνταξιούχοι σε σχέση με το 9. 9 φορές περισσότερους φόρους πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε σχέση με το 9. Μάλιστα. Τι φορολογαπαλλαγές τώρα συζητάμε? Να δούμε και το ΣΥΡΙΖΑ. Μας έχει πατήσει ο ελέφαντας. Άσε να δούμε και το ΣΥΡΙΖΑ. Να το δούμε. Άσε γιατί έχουν τάξει πολλά. Και κυρίως έχετε τάξει. Μην πείτε ότι δεν σας τα έλεγα τον προτέρων ότι θα έρθει φοροκαταιγίδα με το ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ. Να, το κρατήσετε, να την κρατήσετε λεπτό. Αυτή την εκπομπή. Εγώ θα την κρατήσω και θα σας. Έχουμε δεσμευτεί για αφορολόγητο 12.000 ευρώ. Πότε? Δεύτερον, για κατάργηση αμέσως. Για όσους, 12.000 ευρώ. Όλους αφορά το αφορολόγητο. 12.000 ευρώ. Δεύτερον, πρέπει να κλείσω, κύριε Φίλιππ. Ένα λεπτό. Έχουμε δεσμευτεί για κατάργηση 26% από το πρώτο ευρώ. Τρίτον, για σκληρή σύγκρουση με την ιστορία της διαφθοράς. Για σκληρή. Το μνημόνιο λέει κάτι που έχει κάνει η κυβέρνηση νόμο. Τίποτα, καμιά πράξη. Το θέμα του λαθρεμπορίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς όμως, ανταυτού η κυβέρνηση προστατεύει την λαθρεμπορία. Πότε εγκαταστάθηκαν αυτά τα συστήματα ισχυρών νεκρών? Τι πάνε γίνει? Πότε? Τι πάνε γίνει? Κορυδεύεται. Πότε? Σε αυτή την κυβέρνηση. Και τον κύριο Φίλη, καλή επιτυχία. Στη Β Αθήνα ο κύριο Βαρδιτσιώτη. Στην Α Αθήνα ο κύριο Φίλη. Και του δύο συνάδελφου να είστε.